Παιδιά, καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα. Υπάρχουν καλές μέρες, υπάρχουν άσχημες μέρες, υπάρχουν μέρες οι οποίες είναι εξαιρετικές, υπάρχουν μέρες οι οποίες είναι πιο χαμηλές. Όλα έχουν σημασία πώς είμαστε εμείς. Ποια είναι η αντίληψή μας για τις ημέρες αυτές. Και πώς εμείς διαμορφώνουμε αυτές τις ημέρες. Παίρνουμε εμείς την δύναμη της ημέρας στα χέρια μας. Την δύναμη της ημέρας στα χέρια μας, την παίρνουμε. Ή αφήνουμε τη δύναμη της ημέρας να μας ρουφήξει. Να μας ρουφήξει προς τα μέσα. Να αρχίσει να μας ρουφάει συνεχώς και να πηγαίνουμε ακόμα πιο κάτω. Και γίνεται σε μια μέρα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να γίνουν 10 καλά. 10 πάρα πολύ ωραία πράγματα. 10 καταπληκτικά πράγματα. Και να γίνει ένα το οποίο θα είναι αρνητικό και να κολλήσουμε σε αυτό το ένα που συνέβη. Παρατηρήστε πόσες φορές μπορεί να συμβαίνει αυτό στη ζωή σας. Έχουν συμβεί μέσα στην ημέρα υπέροχες καταστάσεις, υπέροχα πράγματα και το ένα είναι αυτό που θα μας ρίξει. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για την διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στους ανθρώπους. Σημαντικό να εξελίσσεται η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή μέσα από αυτά που περνάμε, γιατί αυτά που περνάμε, παιδιά, δεν είναι τίποτα τυχαίο και δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Όλα συμβαίνουν για κάποιον συγκεκριμένο λόγο και όλα συμβαίνουν για κάποιον συγκεκριμένο λόγο όχι μόνο για την ανθρωπότητα. Τα πάντα συμβαίνουν για ένα συγκεκριμένο λόγο και για εμάς. Και αυτά που μας συμβαίνουν είτε καλά είτε δεν είναι τόσο καλά, πρέπει να παίρνουμε τα μαθήματά μας μέσα από εκεί. Τι έχει να μας διδάξει, τι έχει να μας διδάξει η σχέση μας που είχαμε με εκείνον τον άνθρωπο. Τι έχει να μας διδάξει η σχέση μας με το αφεντικό μας, τι έχει να μας διδάξει η σχέση μας με τη μητέρα μας, με τον πατέρα μας, με τον αδελφό μας. Ποια είναι τα μαθήματα τα οποία παίρνουμε από αυτές τις καταστάσεις. Για να δουλέψω τι και να εξελίξω, γιατί όλα αυτά σημαίνουν για να εξελίξω κάτι. Κάτι δεν έχω αποδεχθεί, κάτι δεν έχω δουλέψει, κάτι χρειάζεται να το δουλέψω ακόμα περισσότερο, κάτι χρειάζεται να το αναλύσω χωρίς να το κρίνω, να το δω μάλλον, όχι να το αναλύσω. Να το δω και τι βγάζει αυτό από μέσα, το οποίο πρέπει να το εξελίξω έτσι ώστε να περάσει αυτό το μάθημα και να μην ξαναέρθει στη ζωή μου, να μην ξαναέρθουν οι ίδιες καταστάσεις και οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί καθώς δεν αλλάζω τις καταστάσεις, οι ίδιοι άνθρωποι θα επανέρχονται και ειδικά στις σχέσεις. Και το μάθημά μας, αν δεν το πάρουμε, θα επανέλθει. Θα επανέλθει και θα ξαναεπανέλθει. Πρέπει να γίνουμε συνειδητοί και να αντιληφθούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι τις μέρες τις φτιάχνω εγώ. Δεν υπάρχουν καλές, δεν υπάρχουν κακές μέρες, παιδιά. Οι μέρες έχουν να κάνουν με τι αντίληψη έχω εγώ προς τις καταστάσεις. Τι αντίληψη έχω εγώ προς τις ημέρες. Πώς τις αντιλαμβάνομαι εγώ. Και όταν αντιληφθώ ότι εγώ δημιουργώ, εγώ αντιδράω στις ημέρες, εγώ έχω αντίδραση έτσι ώστε να δημιουργώ μια συναισθηματική κατάσταση, τότε ουσιαστικά παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου, παίρνω τη ζωή στα χέρια μου. Γιατί καμία ημέρα δεν φταίει για ό,τι μου συμβαίνει. Και καμία μέρα δεν φταίει για ό,τι μου συμβεί, παιδιά. Γιατί έχουμε πει ότι εμείς φτιάχνουμε τις ημέρες μας. Και την ημέρα μου τη φτιάχνω από το πρωί, την ημέρα μου τη φτιάχνω από την προηγούμενη πολλές φορές ημέρα. Και όταν επαναλαμβάνονται αυτές οι μέρες που δεν είναι καλές, κάτι δεν κάνω καλά. Κάτι μου ξεφεύγει. Κάτι δεν δουλεύω σωστά. Και όχι, δεν είναι ότι δεν το δουλεύω τώρα. Δεν το δουλεύω εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό το κάτι. Και πρέπει να το βρω για να τα αλλάξω. Όταν κάθε μέρα μου έχει γκρίνια, έχει θυμό, έχει φόβο, έχει συναντήσεις με ανθρώπους οι οποίοι μας ρίχνουν ακόμα περισσότερο, αφού και εμείς βέβαια έχουμε ρίξει τον εαυτό μας. Κάτι σημαίνει και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή μας.
Κάτι σημαίνει και έχουμε μαγνητήσει αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν είμαστε ήρεμοι, γιατί δεν ζούμε καλά, γιατί ζούμε συνεχώς σε μια ένταση συναισθηματική. Τι γίνεται? Κάτι δεν κάνω καλά εγώ. Κάτι δεν έχω διορθώσει. Οπότε τις μέρες μου τις φτιάχνω εγώ χωρίς να χρειάζομαι κάτι έξω από μένα για να το φτιάξω. Και όπως έχω συνηθίσει να μην φτιάχνω τις ημέρες μου και να τις αφήνω στην τύχη τους, αλλά μόνο τύχη δεν είναι αυτό τελικά και μόνο σύμπτωση δεν είναι, γιατί όταν αφήνω κάτι το οποίο δεν το δουλεύω, δεν δουλεύω τον εαυτό μου, έχω συνηθίσει σε αυτή τη χαμηλή συναισθηματική κατάσταση και αυτή η συναισθηματική κατάσταση έχει γίνει η καινούργια μου συνήθεια, ή μάλλον όχι η καινούργια μου συνήθεια, η συνήθεια χρόνων. Και είναι τόσο ποτισμένη αυτή η συνήθεια μέσα στον άνθρωπο που αρέσκεται πλέον ο άνθρωπος αυτή τη συνήθεια. Του αρέσει να βρίσκεται εκεί πέρα. Γιατί δεν ξέρει κάποια άλλη κατάσταση. Δεν ξέρει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να φτιάξει, μπορεί να νιώσει. Εκεί είναι η άνετη κατάσταση στην οποία έχει συνηθίσει να ζει το σώμα. Έχουν δημιουργηθεί τα συγκεκριμένα δίκτυα μέσα στον εγκέφαλο και αυτά τα δίκτυα συνεχώς εκπέμπουν μέσα στο σώμα. Η κεραία δηλαδή, αυτή η κεραία που έχουμε και λαμβάνει τα σήματα, είναι συνεχώς σε μια πολύ χαμηλή κατάσταση. Δεν έχει ανοίξει η κεραία πλήρως έτσι ώστε να μαγνητήσω αυτά που πρέπει. Αυτά που χρειάζεται, αυτά που νιώθω. Η ανθρωπότητα, λόγω ότι αρέσκεται στις αρνητικές ειδήσεις, κοιτάξτε πόσο πολύ έχει προγραμματιστεί η ανθρωπότητα, παιδιά. Η ανθρωπότητα αρέσκεται στις αρνητικές ειδήσεις. Ανοίξτε την τηλεόραση και βάλτε τις ειδήσεις να δείτε. 9 στις 10 ειδήσεις που θα πει η τηλεόραση θα είναι αρνητικές. Αυτός λοιπόν είναι ο προγραμματισμός ο οποίος έχει γίνει στην ανθρωπότητα, ο οποίος έχει γίνει στους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος αρέσκεται σε αυτές τις ειδήσεις, του αρέσουν αυτές τις ειδήσεις, είναι η πραγματικότητά του. Γιατί ο προγραμματισμός που έχει γίνει είναι ο προγραμματισμός της επιβίωσης για την ανθρωπότητα, παιδιά. Γι' αυτό νιώθουν έτσι οι άνθρωποι. Είναι προγραμματισμός επιβίωσης και όχι προγραμματισμός χαράς. Όχι προγραμματισμός ευτυχίας. Το προγραμματάκι που παίζει κάθε μέρα παίζει σε πάρα πολύ χαμηλό ενεργειακό πεδίο, πάρα πολύ δονητικό επίπεδο. Οπότε, ποιος θα αλλάξει αυτή την κατάσταση? Παρατηρήστε τους γονείς, πολλούς γονείς, παρατηρήστε πιο μεγάλους ανθρώπους, πώς μιλάνε, πώς συμπεριφέρονται, πώς... ή ακόμα και ανθρώπους, πιο νέους ανθρώπους, που αυτά που θα εκφράσουν θα είναι συνεχώς σε ένα χαμηλό επίπεδο. Γιατί έτσι έχει μάθει ο άνθρωπος. Έτσι το έχουν μάθει. Αλλά πλέον ξέρουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα και ξέρουμε ότι μας αρμόζει ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο όμορφο. Αλλά κάθε μέρα πρέπει να έχω συνέπεια, πρέπει να είμαι επιμελής, πρέπει να έχω πειθαρχία, πρέπει να κάνω τις ασκήσεις μου. Το πρέπει το βάζω, γιατί στην αρχή είναι ένα πρέπει. Για να αρχίσω να αλλάζω. Στην αρχή, για να αρχίσω να δημιουργώ μια άλλη συναισθηματική κατάσταση, να δημιουργώ μια άλλη ζωή για εμένα, πρέπει να τα κάνω αυτά, παιδιά. Πρέπει, γιατί αν τα αφήσω ότι χρειάζεται να τα κάνω, ακούστε τη διαφορά του πρέπει με το χρειάζεται. Στο χρειάζεται τι γίνεται? Υπάρχει αυτή η αμφιβολία ότι μάλλον δεν θα τα κάνω κιόλας. Γιατί ακόμα δεν έχω μπει σε αυτό το μοτίβο. Στο καθημερινό μοτίβο, έτσι ώστε να δουλεύω με τον εαυτό μου, να δουλεύω με την εξέλιξή μου. Πρέπει στην αρχή να αρχίσω να δουλεύω με εμένα. Πρέπει κάθε μέρα να κάνω τις ασκήσεις μου, τις ευγνωμοσύνες μου. Πρέπει κάθε μέρα να κάνω τον διαλογισμό μου. Πρέπει κάθε μέρα να με βλέπω στον καθρέφτη και να χαίρομαι και να λέω: τι όμορφος που είσαι, Γιώργο, τι καταπληκτικός. Είμαι ευγνώμων για αυτό εδώ το βιντεάκι. Είμαι ευγνώμων για τη ζωή μου. Είμαι ευγνώμων για το υπέροχο χαμόγελό μου. Είμαι ευγνώμων για εσάς. Είμαι ευγνώμων για αυτό το υπέροχο σπίτι μου. Μέσα από την καρδιά μου σας αγαπώ, μέσα από την καρδιά μου με αγαπώ και στέλνω την αγάπη μου. Μέσα από την καρδιά μου στέλνω τη χαρά μου σε όλο μου το σώμα, στέλνω τη χαρά μου σε όλο μου τον κόσμο. Είμαι ευγνώμων κάθε στιγμή και κάθε μέρα της ζωής μου. Ασκήσεις. Αλλά δεν αφήνω αυτές τις ασκήσεις, γιατί μου λένε πολλά παιδιά ότι δυσκολεύομαι να αλλάξω, υπάρχει
με κρατάει κάτι πίσω. Είναι λογικό όμως να σημαίνει αυτό, γιατί πολλά χρόνια δούλευε κάτι άλλο. Και αυτή τώρα η αλλαγή θέλει κάποιο καιρό, θέλει λίγο χρόνο. Αλλά μετά, παιδιά, από τον ένα μήνα, όταν αρχίσω και δουλεύω καθημερινά, θα αρχίσετε να βλέπετε σιγά σιγά αποτελέσματα τα οποία θα είναι... θα τα βλέπετε στην ψυχολογία σας, θα τα βλέπετε στη ζωή σας, θα τα βλέπετε στην καθημερινότητά σας. Και το πρωί, πριν ξεκινήσετε, πριν ανοίξετε τα μάτια, θα θέλετε να έχετε σηκωθεί από το κρεβάτι για να ξεκινήσετε αυτή την όμορφη ημέρα, αυτή την όμορφη εβδομάδα. Αυτό το όμορφο που θέλετε να δημιουργήσετε, αλλά ήδη το έχετε υλοποιήσει, ήδη το έχετε φτιάξει. Και το σώμα είναι σε μια άλλη κατάσταση προγραμματισμένο. Οπότε τι πρέπει να έχω συνέπεια, πρέπει να έχω πειθαρχία. Και εκεί που είμαι βολεμένος στον καναπέ, να σηκώνομαι, να παίρνω το... να έχω δράση στη ζωή. Κανένας δεν θα αλλάξει τη ζωή για εμάς. Εμείς θα αλλάξουμε τη ζωή για εμάς. Και εμείς θα δημιουργήσουμε τη ζωή για εμάς που μας αξίζει. Οπότε, αυτό που έλεγα και στην αρχή, δεν υπάρχουν καλές μέρες, δεν υπάρχουν κακές μέρες. Υπάρχουν μέρες που δεν επεμβαίνω και υπάρχουν μέρες που επεμβαίνω και τις φτιάχνω όπως θέλω εγώ. Υπάρχει η μαγεία της ζωής και υπάρχει και η μη μαγεία της ζωής. Η μαγεία της ζωής είναι να δημιουργώ κάθε μέρα θαύματα. Και η μη μαγεία της ζωής είναι απλά να μην κάνω τίποτα και να περιμένω όλα να συμβούν έξω από μένα. Και όταν περιμένω να συμβούν όλα έξω από μένα, αυτά που θα συμβούν θα είναι όχι καλά. Και όχι τα επιθυμητά, που πραγματικά θέλει ψυχή. Ψυχή θέλει το καλύτερο, παιδιά. Και εγώ είμαι ψυχή. Μην ταυτιζόμαστε με το εγώ. Η ψυχή θέλει εξέλιξη. Εγώ είμαι ψυχή. Άλλο το εγώ δεν υπάρχει το εγώ. Είναι σαν να μην υπάρχει. Το εγώ όμως σε πηγαίνει προς τα κάτω, σε καθίζει. Αλλά πρέπει να το γνωρίζουμε και να μην ακούμε το εγώ. Να μην ακούμε το μυαλό που είναι προγραμματισμένο να δημιουργεί όλες αυτές τις καταστάσεις στη ζωή μας. Να ακούμε εμάς, την ψυχή, είμαστε η ψυχή. Είμαστε η δύναμη, είμαστε η συνείδηση. Και με τη συνείδηση να παρατηρούμε την υπερανάλυση, τον υποσυνείδητο. Και οτιδήποτε έξω να το παρατηρούμε, το οποίο το παρατηρούμε... και απλά το αφήνουμε να φύγει, δεν ταιριάζει, το παρατηρούμε και το απλά αφήνουμε να φύγει. Παρατηρούμε καταστάσεις και απλά τις αφήνουμε να φύγουν. Απλά αφήνουμε να φύγουν τους ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι πλέον στη ζωή μας. Και μόλις αρχίσουμε και αλλάζουμε εμείς από μέσα μας, παιδιά, τότε θα έρθουν αυτές οι όμορφες καταστάσεις. Γιατί είμαστε οι όμορφες καταστάσεις. Ο μόνος λόγος είναι αυτός, γιατί είμαστε. Θα έρθουν όμορφοι άνθρωποι και θα αλλάξουν άλλοι άνθρωποι, θα φύγουν. Θα έρθουν όμορφοι φίλοι γιατί είμαστε όμορφοι. Γιατί είμαστε χαρά. Θα έρθουν χαρούμενοι άνθρωποι στη ζωή μας. Και πιστέψτε με, υπάρχουν χαρούμενοι άνθρωποι εκεί έξω. Υπάρχουν ευτυχισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν αγάπη. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους. Και όταν γίνεις αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν στη ζωή σου. Και θα φύγουν οι υπόλοιποι άνθρωποι, θα αρχίσουν να φεύγουν από τη ζωή σου. Γιατί πλέον δεν θα μπορείς να είσαι μαζί τους. Και ούτε αυτοί θα μπορούν να είναι μαζί σου. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι αυτούς τους άνθρωπους να τους παρασύρεις. Να σε δούνε και να πούνε, Γιώργο, τι υπέροχος που είσαι. Τι καταπληκτικό είναι αυτό που έχεις φτιάξει. Θέλω κι εγώ να έρθω μαζί σου. Για δείξε μου πώς. Δείξε μου πώς το φτιάχνεις αυτό κάθε μέρα. Και αυτό, παιδιά, είναι εξαιρετικό. Εκεί αρχίζουμε και εξελισσόμαστε όλοι μαζί. Και θα έρθουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν στη ζωή σου, αλλά θα φύγουν, θα πούνε, τι έγινε, γιατί άλλαξες τόσο πολύ. Τι έχεις κάνει, τι παίρνεις, τι σου δίνουν. Αυτή η αλλαγή θα σου πει δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά αυτή η αλλαγή είναι που φέρνει την ευτυχία. Φαίνεται την εξέλιξη. Γιατί είμαι ο δημιουργός της δημιουργίας μου, παιδιά. Και όπως είπα και σε ένα άλλο βιντεάκι πριν 2-3 μέρες, πρέπει να έχουμε πίστη στον εαυτό μας, πίστη στη δημιουργία, πίστη στη διαδικασία. Πίστη στον εαυτό μας, πίστη στο δημιουργό και πίστη στη διαδικασία, παιδιά. Να πιστεύουμε. Και όταν πιστεύουμε, τα πάντα αλλάζουν. Έχω πίστη μέσα μου. Η πίστη είναι δύναμη. Η πίστη είναι δημιουργία. Η πίστη είναι υλοποίηση. Πιστεύω και με την πίστη μπορώ να
τα θαύματα να τα κάνω η πραγματικότητα, τα θαύματα να μην είναι μόνο πλέον θαύματα, αλλά να είναι η πραγματικότητά μου, να είναι το θαύμα μου να είναι καθημερινό. Και πλέον δεν θα είναι θαύμα, θα είναι η καθημερινότητά μου. Πώς τώρα δεν περνάνε άνθρωποι καλά στη ζωή τους? Αυτό το θαύμα θα συμβαίνει κάθε μέρα και θα είναι η καθημερινή μου πραγματικότητα. Η καθημερινή μου μαγεία. Γιατί τη μαγεία τη φτιάχνω εγώ, παιδιά. Και μαγεία είμαι εγώ και μαγεία είναι μέσα μου. Consciousness coaching, βρείτε με για να κάνουμε συνεδρία, για να εξελιχθούμε συναισθηματικά, να εξελιχθούμε συναισθησιακά. Πάρα πολύ γρήγορη εξέλιξη, παιδιά. Τα αποτελέσματα είναι γρήγορα γιατί δουλεύω με ένα συγκεκριμένο τρόπο που τα αποτελέσματα τα βλέπεις πάρα πολύ σύντομα και είναι σημαντικό. Υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθούμε καθημερινά και αρχίζουμε και εξελισσόμαστε. Και όταν σκεφτώ ότι θέλω να εξελιχθώ, όταν έχω ήδη αρχίσει και εξελίσσομαι, ήδη βγαίνει αυτό από μέσα μου. Είναι σημαντικό. Και μετά παίρνουμε και τους άλλους ανθρώπους μαζί μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας και εξελισσόμαστε όλοι μαζί. Με χαρά και αγάπη και γαλήνη. Βρείτε με στο Facebook George Condis, βρείτε με στο Instagram Condis George Athens. Βρείτε με στο Facebook ξανά, ομάδα συνειδησιακής εξέλιξης, και έχω και μια ομάδα Condis, George Condis στο Facebook, και έχει πάρα πολλά παιδιά εκεί και εκεί μπορείτε να με βρείτε, παιδιά. Σχολιάστε κάτω από το βίντεο ποιες είναι οι καλές μέρες και ποιες είναι οι κακές μέρες. Γιατί εμείς τις φτιάχνουμε. Είτε είναι καλές είτε είναι κακές και δεν υπάρχουν. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ανεβάζω, παιδιά, κάθε μέρα βιντεάκια. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να σας ενημερώνει το Facebook, το YouTube. Και χθες το είπα, το YouTube. Πότε ανεβάζω βίντεο, το καμπανάκι. Και κάνει τριν-τριν και σας ενημερώνει, χτυπάει, σας έρχεται μηνυματάκι και βλέπετε τα βιντεάκια μου που είναι πάρα πολύ όμορφα και χρήσιμα. Από εσάς τις παίρνω τις νόμες, έτσι. Υπάρχει feedback, υπάρχει ανταπόκριση. Σας ευχαριστώ πολύ και σας αγαπώ. Είστε όλοι καταπληκτικοί, είστε υπέροχοι. Κάθε μέρα σας αγαπάω μέσα από την καρδιά μου, σας στέλνω την αγάπη μου, ανοιχτή καρδιά. Μη φοβάστε να ανοίξετε την καρδιά σας. Όταν ακτινοβολήσει η καρδιά και αγαπήσετε πραγματικά τον εαυτό σας, δεν θα έχετε ανάγκη τίποτα άλλο και κανέναν. Θα είστε αγάπη και όλα τα άλλα θα έχουν φύγει. Απλά είμαι αγάπη και σας αγκαλιάζω και σας αγαπώ. Την αγάπη μου καθημερινά, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Να είμαστε, παιδιά.